Δανάη Παπα έχει απασχολήσει έντονα τα μίντια το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους δύο μήνες συγκεκριμένα, από το τέλος Αυγούστου δηλαδή που ανακοινώθηκε και ο χωρισμός της με τον Λάμπρο Λάζαρη, μετά από 6 χρόνια σχέσεις. Στην αρχή όλα έδειχναν πως απλώς ακολούθησαν διαφορετικούς δρόμους στη ζωή, για δικούς τους λόγους, ωστόσο δεν άργησε να μαθευτεί πως υπάρχει μια δικαστική διαμάχη μεταξύ τους, με την ηθοποιό να χρωστάει στον πρώην σύντροφό της 140.000 ευρώ. Η ίδια προσπάθησε να το κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά δεν τα κατάφερε και ενώ στην αρχή δεν θέλησε να πει οτιδήποτε γι' αυτό, επειδή τα πράγματα ξέφυγαν και υπήρξαν και δημοσιεύματα που την ήθελαν σε σχέση με τον Γιώργο Γεροντιδάκη με τον οποίο υποδιόταν το ζευγάρι στο σασμό, αποφάσισε να μιλήσει για όλα και έτσι παραχώρησε μια νέα εξομολόγηση της Δανάης Παπά για την προσωπική της ζωή, για τις διαστάσεις, λοιπόν. Που πήραν όλα τα παραπάνω μίλησε στο περιοδικό λοιπόν, αποκαλύπτοντας και τι συμβαίνει στην προσωπική ζωή αυτό το διάστημα. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στον τρόπο που αντιμετωπίζει το θέμα της δημοσιότητας, επί... Επισ... έχω μάθει πάντα να είμαι ο εαυτό μου. Από τη στιγμή που δεν λέω κάτι που είναι για μένα περίεργο ή ανήθικο, δεν με απασχολεί τίποτα. Η αλήθεια πάντα βγαίνει στην επιφάνεια. Η δουλειά αυτή θέλει γερό στο μάχη και να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι πολύ και μπορούν να σε στηρίξουν. Ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις. Ο χειρόνομαι. Σε ερώτηση για το αν την αγχώνουν τα μέσα ενημέρωση που ασχολούνται σε τόσο μεγάλο βαθμό με την προσωπική τη ζωή, εξήγησε: Δεν με αγχώνει. Είμαι πολύ σίγουρη. Ξέρω πολύ καλά τον εαυτό μου και από εκεί και πέρα δεν με νοιάζει τίποτα. Τέλο, για τα προσωπικά τη δήλωσε: Είμαι πολύ καλά. Μάλιστα, παραχώρησε δηλώσει και στην εκπομπή του Μέγκα. Bonjourno, όπου απάντησε για την πιθανότητα να δούμε κάποιο πισωγύρισμα στη ζωή τη, αλλά και για την επικοινωνία που μπορεί να είχε με τον Γιώργο Γεροντιδάκη μετά το κυνηγητό με τι κάμερε και τι φήμε για το δεσμό του. Δεν κάνω πισωγυρίσματα. Αν τραβήξω μία γραμμή, τέλο. Δεν είναι εύκολο ο χωρισμό. Είναι μία περίοδο που ψάχνω τον εαυτό μου, επισήμα, όπου ακού πολλά πράγματα, κράτα και ένα μικρό καλάθι. Δεν χρειάστηκε να συζητήσουμε κάτι με τον Γιώργο Γεροντιδάκη, είναι μια συνεργασία που παρεξηγήθηκε, σημείωσε επίσης.